έλαμψαν με την εμφάνισή τους και κέρδισαν το χειροκρότημα στη φετινή παρέλαση για την 25η Μαρτίου οι σημεοφόροι αριστούχοι μαθητές των σχολείων της Πάτρας. Ανάμεσα στα παιδιά αυτά και μια μητέρα τριών παιδιών που πήρε και αυτή κανονικά τη θέση της και παρέλασε μαζί τους. Σαν αριστούχα μαθήτρια του 3ου Εσπερινού Λυκείου Πατρών. Τι και αν έχει ξεπεράσει τα 50 της χρόνια, τι και αν είναι εργαζόμενη μητέρα και νοικοκυρά. Η δίψα της διαμάθηση, μα πάνω απ' όλα το πείσμα, η επιμονή και η υπομονή της, ώστε να καταφέρει τους στόχους της και το όνειρό της, επιβραβεύτηκαν με την χθεσινή της παρουσία στην παρέλαση, κρατώντας υπερήφανα την ελληνική σημαία. Πρόκειται για την κυρία Παναγιώτα Γεωργοπούλου, η οποία μίλησε στην κάμερα του Πάτρα TV για την εμπειρία της, αλλά και τα σχέδιά της για το μέλλον. Απερίγραπτα, πανέμορφα, νιώθω όμορφα, νιώθω ευτυχισμένη, τα κατάφερα και έβγαλα το σχολείο μου ασπροπρόσωπο, το Εσπερινό Τρίτο ΕΠΑΛ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο? Εύκολο δεν ήταν, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Το παν είναι να το θέλεις. Αν κάτι το θέλεις, είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρεις. Τίποτα δεν είναι αδύνατον. Μόνο με προσπάθεια και με αγώνα. Το άλλο το μήνυμα είναι? Να μην εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας. Όσο και το δυνατόν, και τα νέα παιδιά και εμείς μεγάλοι, να μην εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας. Είναι ένα όνειρο που το είχα από μικρό παιδί, δυσκολεύτηκα να το τελειώσω, μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα και πήγα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και αυτή τη στιγμή τελειώνω το λύκειο. Νομίζω ότι είναι κάτι που νιώθουν και γύρω μου όμορφα. Και θα συνεχίσετε? Βεβαίως θα συνεχίσω, θα δώσω και πανελλήνιες και ελπίζω να περάσω. Σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.